Με χειροκροτήματα και μαντινάδες νίκη, στελέχη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας υποδέχτηκαν στη Σιτία τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που από το ανατολικότερο άκρο της Κρήτης άνοιξε την αυλαία της νέας προεκλογικής περίοδου. Όμορφη, για αυτή τη γαλάζια υποδοχή, γιατί όλοι από τον πρώτο κιόλας σταθμό της διήμερης περιοδίας του σε ολόκληρο το νησί, ανάμεσα σε ρακές και σιτιακά κεράσματα, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ευχαρίστησε τους κριτικούς για το αποτέλεσμα στις εκλογές της 21ης Μαΐου και απέφθινε νέο κάλεσμα για τις επόμενες, βάζοντας τον πήχη ακόμη υψηλότερα. Τώρα που είδαμε τη γλύκα των υψηλών ποσοστών στην Κρήτη, βάζουμε ακόμα πιο ψηλά τους στόχους μας. Δεν συμβιβάζομαι, φίλες και φίλοι, με το ίδιο εκλογικό ποσοστό που πήραμε. Θέλω να πάμε και μπορούμε να πάμε ακόμα καλύτερα. Σύντομη αλλά σε εξίσου εγκάρδιο σκηνικό υποδοχής η επίσκεψη του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και στο Μακρύ Γυαλό. Ίδιο το κλίμα λίγο αργότερα και στην Ιεράπετρα, με το χαιρετισμό του να ξεκινά με αναφορά στον πατέρα του Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, που χθες συμπληρώθηκαν 6 χρόνια από το θάνατό του. Ξεκινώ αυτή τη διήμερη πρώτη περιοδία πριν από τις εκλογές της 25ης Ιουνίου από τον τόπο μου, από την Κρήτη. Και είναι διπλή η χαρά μου που βλέπω σήμερα εδώ στην Ιεράπετρα ανάμεσά μας τόσους παλιούς φίλους του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος αγαπούσε πολύ τον τόπο σας, το ξέρετε καλά. Κατά την περιοδία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως το Λασίθι μπορεί να πρωταγωνιστήσει στην ανάπτυξη. Αναφέρθηκε σε μεγάλα έργα υποδομής, όπως τα αρδευτικά, στην ενίσχυση του τουρισμού και του πρωτογενή τομέα. Καθησύχασε τους λασιθιώτες πως από το νέο χάρτη της υγείας θα βγουν μόνο κερδισμένοι, ενώ αποκάλυψε πως η περιοδία του από τη Σιτία μέχρι την Κίσαμο σηματοδοτεί την εκ νέου δέσμευσή του για το νέο ΒΟΑΚ. Ο Βόρειος, ο δικός άξονας, είναι πια μια πραγματικότητα. Ένα έργο που υλοποιείται από τη Σιτία μέχρι το Καστέλ. Τελευταίος σταθμός της επίσκεψης Μητσοτάκη στο Λασίθι, ο Άγιος Νικόλαος. Ευχαριστώ για αυτή την εντυπωσιακή υποδοχή. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας, για την στήριξή σας, για τον αγώνα τον οποίο κάναμε μαζί, για να μπορέσει όλη η Κρήτη επιτέλους να είναι γαλάζια. Με το βλέμμα στραμμένο στις επικείμενες εκλογές και από τον Άγιο Νικόλαο, υπογράμμισε πως αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας είναι ο εφησυχασμός και ζήτησε εκ νέου ισχυρή εντολή, τονίζοντας με νόημα πως παντοδύναμος είναι και θα είναι μόνο ο ελληνικός λαός. Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι ανακάλυψαν νέο τροπάριο. Να μην είναι, λέει, παντοδύναμος ο Μητσοτάκης. Τους απαντώ. Παντοδύναμος είναι μόνο ο ελληνικός λαός. Κάθε εκλογική μάχη ξεκινάει από την αρχή και όλες οι κάλπες το πρωί της 25ης Ιουλίου θα είναι άδειες. Και πρέπει να γεμίσουν και θα ξαναγεμίσουν με πολλά ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Κατά την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Λασίθι, το κριτικό καλωσόρισμα κυριάρχησε με πολλές ρακές, κεράσματα και μαντινάδες, ενώ σε πρώτο πλάνο συχνά βρέθηκαν μικροί αλλά και μεγάλοι που θέλησαν να φωτογραφηθούν μαζί τους σε αντίστροφη πλέον μέτρηση για τη νέα εκλογική μάχη.